Η Πέπα θέλει να δει το δωμάτιο με τα πράγματα που ανήκαν στους βασιλιάδες. Wow! Δεινόσαυρος? Ο Τζόρτζ όμως θέλει να δει τον πραγματικό δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα δούμε το δεινόσαυρο σε λίγο. Πέπα, αυτά είναι τα πράγματα που είχε η βασίλισσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ειδικό κάθισμα της βασίλισσας. Λέγεται θρόνος. Είναι πανέμορφος. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα, αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζόρτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδελφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα, κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Τζόρτζ, έλα να παίξουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με ένα φρικτό τέρας. Δεινόσαυρος. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι στο σαλόνι και διαβάζει την εφημερίδα του. Η μαμά Γουρουνίτσα διαβάζει το βιβλίο της. Τι κάνουν επιτέλους? Βοήθεια! Βοήθεια! Πέπα! Τζόρτζ! Μα τι γίνεται πάνω? Τι είναι όλη αυτή η φασαρία? Βοήθεια! Τι στην
νευχή γίνεται εκεί πάνω? Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πω πω, καημένε μπαμπαγουρνάκι. Ελάτε παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγγυρίσετε. Αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζόρτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζόρτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζόρτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πούπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θες είσαι έτοιμη, πυρ! Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Ωχ, τι είναι αυτό? Αρκουδάκι, έφαγα το κόσμο να σε βρω. Γρήγορα, Πέπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Έχω γενέθλια. Τζορς, ξύμνα, έχω γενέθλια. Θα κάνουμε πάρτι. Και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα. Γρήγορα, Τζορτζ, πάμε να ξυπνήσουμε τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά και ο μπαμπάς γουρουνάκες όμως κοιμούνται βαθιά. Ξυπνήστε, έχω γενέθλια, ξυπνήστε. Τι ώρα είναι? Είναι πολύ αργά. Είναι 5 η ώρα τα χαράματα. Ναι, δεν κάνει να χασομεράμε. Ωραία, ας αρχίσουμε τις προετοιμασίες. Γιουπί! Η μαμά Γουρουνίτσα, ο μπαμπάς Γουρουνάκης και ο Τζόρτζ δίνουν στην Πέπα το δώρο γενεθλίων της. Χρόνια σου πολλά, Πέπα. Τι είναι? Ένα κουκλίστικο φόρεμα. Θα το φορέσεις στο αρκουδάκι. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλούμε, Πέπα. Δεν ήξερα ότι το αρκουδάκι ήταν αρκουδίτσα. Όχι, μπαμπά. Και βέβαια το αρκουδάκι είναι αρκουδίτσα. Τα λατρεύω αυτά τα φάρεμα. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλούμε, αρκουδάκι, αλλά μην το λερώσεις. Ξέρεις τι θα συμβεί μετά, Πέπα? Ναι. Οι φίλοι μου θα έρθουν στο πάρτι γενεθλίων μου και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι ο μάγος είναι ο μπαμπάς σου. Θα με συστήσεις ως απίθανο μυστήριο. Ως πίθανο μύριο. Ναι, ο απίθανος μυστήριος. Ο μπαμπάς εξασκείται στα μαγικά του όλη τη βδομάδα. Ήρθαν οι φίλοι μου! Γιουπί! Αυτή είναι η φίλη της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σε όλους! Χρόνια πολλά, Πέπα! Ναι! Ελάτε, παιδιά, αρχίζει το πάρτι μας. Δίκιο! Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο φραουλιάς? Ναι, αμέ. Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα, σκάψε μια τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες!
Παππού, γυρίσαμε! Η Πέπα και ο Τζόρτζ ήρθαν πάλι να παίξουν. Παππού, παππού, μεγάλωσε το φυτό μου! Ναι! Κοίτα! Φράουλες! Ευχαριστώ, παππού! Παππού, γίνεται να φυτέψουμε κάτι. Μαμά, δεν νιώθω πολύ καλά. Πόπο, Πέπα, δεν φαίνεσαι πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, θα πάρω το γιατρό Καφέαρκούδο. Γιατρός Καφέαρκούδος, παρακαλώ. Η Πέπα δεν είναι καλά. Το πρόσωπό της γέμισε κόκκινα σπυράκια. Βάλτε την Πέπα στο κρεβάτι και έρχομαι αμέσως να τη δω. Ο γιατρός Καφεαρκούδος ήρθε να κάνει καλά την Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Πώς είσαι σήμερα? Δεν είμαι πολύ καλά. Βγάλε τη γλώσσα σου, παρακαλώ. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Η Πέπα έχει βγάλει εξάνθημα. Χρειάζομαι φάρμακα. Το εξάνθημα θα φύγει γρήγορα. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω λίγο φαρμακάκι. Ναι, γιατρέ. Δυστυχώς, η γεύση του δεν είναι πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, άνοιξε καλά. Λιαχ! Αειδιαστικό! Α, είσαι πολύ γενναίο γουρουνάκι που το ήπιες όλο. Η Πέπα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα περάσω αργότερα να δω αν είναι καλύτερα. Μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Α, βέβαια, μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Το εξάνθημα δεν είναι μεταδοτικό. Γεια σας! Γεια σας, γιατρέ Καφέαρκούδε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός Καφέαρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Oh. Μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινα σπυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφεαρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ερχόμαστε, γιαγιά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν το κέικ σοκολάτα. Σήμερα όμως βιάζονται γιατί θέλουν να πάνε να παίξουν με την πόλη Παπαγαλάκη. Τελείωσα. Τι φασαριώζικα γουρουνάκια που είστε. Γιαγιά, μπορούμε να φύγουμε τώρα να πάμε να δούμε την πόλη Παπαγαλάκη? Είσαστε σίγουροι ότι φάγατε όλο το γλυκό σας? Εμπρός, πηγαίνετε. Ζήτω! Τζόρτζ, πες κάτι στην πόλη. Ο Τζόρτζ είναι λιγάκι ντροπαλός. Γεια σου. Γεια σου. Η Πέπα και ο Τζόρτζ χαίρονται πολύ που παίζουν με την πόλη Παπαγαλάκη. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Τζόρτζ, πες κάτι κι εσύ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ παριστάνουν τους παπαγάλους. Είμαι η πόλη Παπαγαλάκη. Η Πέπα σκέφτεται να πει κάτι άλλο στην πόλη Παπαγαλάκη. Είμαι φασαριώζος παπαγάλος. Είμαι φασαριώζος παπαγάλος. Πέπα, Τζόρτζ, παίζατε με την πόλη? Ναι, γιαγιά. Η Πέπα δεν είναι κάτω από το κρεβάτι. Α, τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος?
Η Πέπα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Να το σπάλει αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε. Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Ω, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις τον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Μα ο Τζόρτζ δεν είναι καλός ο κρυφτός. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλύτερα τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να μετράς. Ένα. Δύο. Πόπο, η Πέπα θα βρει τον Τζόρτζ εύκολα. Πέντε. Τζόρτζ, έλα εδώ λίγο. Εφτά. Οκτώ. Εννιά. Δέκα. Τζόρτζ, φτού και βγαίνω. Οχ, ο Τζόρτζ δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Μα ο Τζόρτζ κρύβεται πάντα κάτω από το τραπέζι. Σκέφτηκες να κοιτάξεις επάνω. Ξέρω που είναι. Είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Ο Τζόρτζ δεν είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Πού μπορεί να είναι? Η Πέπα δεν μπορεί να βρει τον Τζόρτζ πουθενά. Μπαμπά, δεν μπορώ να βρω τον Τζόρτζ πουθενά. Πόπο, άραγε πού μπορεί να είναι? Πέπα, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Ναι, παπογουρουνάκι. Τζόρτζ, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Όπω. Μήπως αρέσει το μανούλι? Ναι, παπογουρουνάκι. Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Όπω, κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι? Ναι. Yeah. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Ω, υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρούνιτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Πέπα, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Ναι, παπογουρουνάκι. Τζόρτζ, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Όπω. Μήπως αρέσει το μαρούλι? Ναι, παπογουρουνάκι. Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Όπω, κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι? Ναι. Yeah. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ.
Το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζορτζ να του αρέσουν τα λαχανικά, άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Ω, υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα, πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζορτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρούνιτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζορτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζορτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Λατρεύω τις τηγανίτες! Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικό στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκι? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου. Είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι, θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, θα ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζορτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζορτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πως την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκι. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζορτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζορτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκι. Σιρόπι, παρακαλώ! Υπέροχη! Δεν είμαι λουλούδι. Είμαι η Πέπα το Γουρουνάκι. Είναι τόσο όμορφη. Θέλω να γίνω πεταλούδα. Η Πέπα παριστάνει την πεταλούδα. Είμαι μια πεταλουδίτσα. Ο Τζορτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Τζορτζ, εγώ κάνω την πεταλούδα. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκα! Εσύ μπορείς να κάνεις το σκουλίκι. Κοίτα, κοίτα! Είμαι μια πεταλούδα. Πόπο, ο Τζορτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζορτζ, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Είμαι μια πεταλουδίτσα, είμαι μια πεταλουδίτσα.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είμαι πεταλούδα. Ναι, Πέπα, είσαι μια πανέμορφη πεταλούδα. Παππού, Τζόρτζ, τι κάνετε εκεί? Κάνουμε τα αστεία σκουλικάκια. Θέλω να είμαι κι εγώ σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είσαι καλά, σ' αγαπώ πολύ, είμαι σκουλικάκι. Είναι μυστικό. Τζόρτζ, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Είναι άδειο. Πρέπει να βρω κάποια πράγματα να βάλω μέσα. Ο Τζόρτζ θέλει να βοηθήσει την Πέπα. Όχι, Τζόρτζ, μόνο εγώ πρέπει να ξέρω τι έχει μέσα το κουτί. Εσύ περίμενε έξω όσο εγώ διαλέγω. Η Πέπα διαλέγει μυστικά πράγματα για να τα βάλει στο κουτί. Τώρα το μυστικό κουτί μου είναι γεμάτο. Τζόρτζ, δεν πρέπει να κοιτάξεις μέσα. Ο Τζόρτζ θα ήθελε να ξέρει τι είναι μέσα στο μυστικό κουτί της Πέπα. Αν θέλεις, προσπάθησε να μαντέψεις. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ νομίζω ότι η Πέπα έχει βάλει ένα δεινόσαυρο μέσα στο κουτί. Όχι, Τζόρτζ. Πάντα λες τη λέξη δεινόσαυρος για όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο δεινόσαυρος παρά είναι μεγάλος για να μπει στο κουτί. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζόρτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζόρτζ? Έφτιαξε ένα κουτί και για τον Τζόρτζ. Να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου. Όχι, Πέπα, δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ, ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πόπο, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά Γουρουνάκη! Μπαμπά Γουρουνάκη! Τι είναι, μαμά Γουρουνίτσα? Μπαμπά Γουρουνάκη, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά Γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ω, ευχαριστώ, μπαμπά Γουρουνάκη. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να τον κλείσω και να το ξανανοίξω. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το CD. Γιούπι! Του αρέσει.
Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μία μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά τον μπολ. Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Θέλω να γίνω γιατρός. Ναι, αλλά ποιος θα κάνει τον άρρωστο? Τζόρτζ! Στην Πέπα και στη Σούζη αρέσει να παίζουν τον γιατρό και το νοσοκόμα. Το ίδιο και στον Τζόρτζ. Η Πέπα ακούει το στήθος του Τζόρτζ. Τώρα, Τζόρτζ, πάρε μια βαθιά ανάσα και μετά βήξε. Η καρδιά σου είναι λίγο χαλαρή, νομίζω. Θα της βάλω ένα τσιρότο. Παρακαλώ, για χάρη των μικρών μας ηθοποιών, μη βγάζετε φωτογραφίες. Και τώρα αρχίζει το έργο μας. Η γιαγιά είναι στο σπίτι. Μα ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης? Είμαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Έβγε, Ντάνι μου! Πόπο, ο Ντάνι ξέχασε τι πρέπει να πει μετά. Γιαγιά, πρέπει να μπει στην ντουλάπα. Μπες στην ντουλάπα. Ο μεγάλος κακός Λύκος κάνει στα ψέματα ότι είναι η γιαγιά. Είμαι η μικρή κόκκινη σκουφίτσα. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Μπράβο, Πέπα! Μπαμπά, δεν κάνει να βγάλεις φωτογραφίες. Οχ, συγγνώμη, Πέπα. Συνέχισε. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. εσύ δεν μοιάζεις με τη γιαγιά μου. Τι μεγάλα μάτια που έχεις. Τι μεγάλα δόντια που έχεις. Α, δεν είσαι η γιαγιά μου. Είσαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Βοήθεια, βοήθεια! Κοιτάξτε όμως ποιος είναι εδώ πάνω στην ώρα. Ο Πέντρο, ο κυνηγός. Βοήθεια, βοήθεια! Πάνω στην ώρα, ο Πέντρο, ο κυνηγός. Ο Πέντρο είναι λίγο τροπαλός. Πέντρο, θέλεις να έρθω κι εγώ μαζί σου? Αμπέ, ελάτε. Είσαι πολύ άτακτος, Λύκος. Σε έσωσα, γιαγιά. Σύνο! Ευχαριστώ. Μπράβο! Μπράβο! Πέντρο, είσαι πολύ καλός. Πέντρο, είσαι τόσο καλός όσο κι εγώ. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Μαμά, μπαμπά. Ναι, Πέπα. Δεν νιστάζω πολύ. Θα μου πείτε ένα παραμύθι? Μπορεί όμως ο Τζόρτζ να νιστάζει και να μην θέλει να τα ακούσει. Τζόρτζ, θες να ακούσει το παραμύθι? Πες ναι. Εντάξει, αλλά θα σας πω μόνο ένα παραμύθι. Αν σας πει ένα παραμύθι ο μπαμπάς Γουρουνάκης, υπόσχεστε και οι δύο να κοιμηθείτε. Υποσχόμαστε. Λέω να σας πω την ιστορία της νισταγμένης πριγκίπισσας. Είναι καλή ιστορία αυτή. Ακούγεται λίγο βαρετή. Δεν
Δεν είναι βαρετή, είναι πολύ καλή. Έχει και μικρή πριγκίπισσα στο παραμύθι. Πέπα, αν συνεχίσεις να μιλάς, ο μπαμπάς δεν θα μπορέσει να σου πει την ιστορία. Συγγνώμη, όμα. Έχει καμιά πριγκιποπούλα το παραμύθι, μπαμπά? Ναι, έχει και πριγκιποπούλα μέσα. Είναι η σταγμένη πριγκίπισσα. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα κάστρο μία μικρή πριγκίπισσα που την έλεγαν νησταγμένη πριγκίπισσα. Μπαμπά, γιατί την έλεγαν έτσι? Θα το μάθεις αργότερα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα ήταν όμορφη. Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Της άρεσε πολύ να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είμαι τόσο όμορφη. Ποιος άλλος ζούσε σε αυτό το κάστρο? Ναι. Σε αυτό το κάστρο ζούσαν επίσης ο μικρός πρίγκιπας, η βασίλισσα μαμά και ο βασιλιάς μπαμπάς. Ακριβώς, και ζούσαν όλοι μαζί στο κάστρο. Ο βασιλιάς μπαμπάς είχε μεγάλη οικία? Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ όμορφος, σαν εμένα. Γεια σε όλους! Γεια σου, Πέπα! Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη! Ναι! Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α! Α! Ναι! Είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρε Βέκα, γιατί σου ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Και εγώ μάγισσα. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος. Πω, ο Τζορτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη Τζορτζ, κοίτα, εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε έναν κρίτη. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον κρίτη. Είμαι κρίτης, είμαι κρίτης. Μπαμπά, τι είναι ο κρίτης? Ο κρίτης αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία! Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζη, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά, νοσοκόμα Σούζη. Τώρα ο Ντάνι. Είμαι πειρατής. Πέπα, θέλεις να σε βάψω και εσένα? Ναι, θέλω. Θα με κάνετε ελεφαντάκι? Πω, δεν ξέρω να φτιάχνω ελέφαντες. Ξέρω να κάνω τίγρης. Ναι, τίγρη τότε. Ορίστε, Πέπα, τώρα είσαι μια τίγρης. Είμαι τίγρης. Τζορτζ, εσύ τι θα ήθελες να είσαι? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος? Δεν θέλεις να σε κάνω τίγρη και εσένα? Είμαι καλή στις τίγρης. Είμαι τίγρης. Κι εγώ. Μιαου. Οι τίγρες δεν κάνουν γαβ-γαβ. Εσύ που το ξέρεις? Γιατί οι τίγρες είναι σε μεγάλες γάτες. Μιαου. Κι εγώ είμαι γάτα. Κάντι, σε παρακαλώ, θα μας δείξεις να κάνουμε τις τίγρες. Εντάξει. Οι τίγρες περπατάνε πολύ πολύ αργά και μετά πηδάνε. Οι τίγρες όταν θέλουν να πληθούν γλύφονται. Αλλά το καλύτερο είναι ότι όταν είναι ευχαριστημένες γουρχουρίζουν. Γεια σας, παιδιά. Ας το καλό. Είσαστε όλοι τίγρεις. Και εγώ τους μαθαίνω να κάνουν σωστά τις τίγρεις. Τι θέλετε να κάνετε μετά, μικρά τιγράκια?
Δεινόσαυρος. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζόρτζ. Πάμε να πάρουμε μπαλόνια για όλους. Γεια σας, Μαντάμ Γαζέλα. Θέλουμε μπαλόνια, παρακαλώ. Μα βεβαίως, έχουμε πολλά είδη μπαλονιών. Θέλω ένα μπαλόνι ελέφαντα, παρακαλώ. Ορίστε, Πέπα. Μπορώ να έχω ένα καγκουρά. Ένα λιοντάρι, παρακαλώ. Μια μαϊμού, παρακαλώ. Ένα παπαγάλο, παρακαλώ. Ναι, έχω απ' όλα. Ναι, αλλά προπάντων θέλουμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζόρτζ. Παπα, τι είναι detective? Ο detective είναι ένα πολύ σημαντικό άτομο που ξέρει να βρίσκει πράγματα. Εγώ ξέρω να βρίσκω πράγματα. Ωραία. Η Πέπα είναι ο detective μας. George, είμαι detective. Θα σε βοηθήσω να βρεις τον κύριο δεινόσαυρο. Ίσως η detective πρέπει να κάνει στον George κάποιες απλές ερωτήσεις. George, πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Ο George δεν ξέρει πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Η detective μπορεί να μαντέψει πού βρίσκεται ο κύριος δεινόσαυρος. Ξέρω που είναι. Ο Τζόρτζ παίρνει μαζί του τον κύριο δεινόσαυρο όταν κάνει μπάνιο. Ο κύριος δεινόσαυρος θα είναι μέσα στην μπανιέρα. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στην μπανιέρα. Ξέρω που είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ παίρνει πάντα μαζί του στο κρεβάτι του τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ πρέπει να είναι λοιπόν. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στο κρεβάτι του Τζόρτζ. Μήπως να κοιτάζαμε στον κήπο? Ναι, στον κήπο. Και εγώ το ίδιο πήγα να πω. Πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Η Πέπα δυσκολεύεται να βρει τον κύριο δεινόσαυρο. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι πουθενά. Τζόρτζ, σ' αρέσει να πετάς τον κύριο δεινόσαυρο στον αέρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως αυτή τη φορά παραπέταξες ψηλά τον κύριο δεινόσαυρο. Νάτος! Εγώ τον είδα πρώτη. Μπράβο σου, Πέπα. Είσαι στα αλήθεια πολύ καλή detective. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τη γιαγιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τη γιαγιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γιαγιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γιαγιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια. Αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Ο Τζόρτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά. Αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Έλα να ψάξουμε στο μπάνιο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στο μπάνιο. Τα γυαλιά δεν είναι στην μπανιέρα. Τα γυαλιά δεν είναι στη λεκάνη. Είναι πολύ δύσκολο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν μπορούν να βρουν τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη πουθενά. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τα γυαλιά του μπαμπά. Πω, τι θα κάνουμε τώρα? Μάλλον πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτά. Αν κινούμε αργά, δεν θα σκοντάφτω στα έπιπλα. Να, εκεί είναι! Τα γυαλιά του μπαμπά! Έπρεπε να τρέξεις πιο γρήγορα.
Τώρα είναι η σειρά μου. Η Πέπα τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αλλά και πάλι ο χαρταετός δεν πετάει. Όσο γρήγορα και να τρέξετε, ο χαρταετός δεν θα πετάξει, γιατί δεν φυσάει αέρας. Oh. Θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να φυσήξει λιγάκι, παιδιά. Oh. Κοιτάξτε, αρχίζει να φυσάει. Τώρα που φυσάει, ο αετός μπορεί να πετάξει. Ο άνεμος είναι αρκετά δυνατός τώρα. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός τώρα. Τζορτζ! Πέπα! Ευχαριστώ, μπαμπά. Ο μπαμπάς γουρουνάκης πετάει το χαρταετό. Ζήτω! Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ο μπαμπάς γουρουνάκης ξέρει να πετάει χαρταετό πολύ καλά. Ναι, είμαι ειδικός εγώ στους χαρταετούς. Πρόσεχε τα δέντρα. Μπορεί να πιαστεί πάνω τους ο χαρταετός. Μην ανησυχείς, ξέρω τι κάνω. Πω, ο χαρταετός του μπαμπαγουρουνάκη πιάστηκε σε ένα δέντρο. Όχι, όχι. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Ο μπαμπάς θα το κατεβάσει. Ζήτω! Ναι. Προσέξτε, ένας μεγάλος νερόλακος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακους. Μπορούμε να πηδήσουμε στο νερόλακο. Εντάξει, Πέπα. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το καθιστικό. Να, ένα ωραίο περιοδικό. Ευχαριστώ, Πέπα. Να σου βάλω και καλή μουσικούλα. Ευχαριστώ, Πέπα. Χρειαζόμαστε τον ίδιο αριθμό κεριών με την ηλικία της μαμάς. Ένα, δύο, τρία. Πω, δεν φτάνουν τα κεριά που έχουμε. Μπαμπά, πόσο χρονών είναι η μαμά? Έλα να σου πω στο αυτή. Wow, είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά. Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Έλα να παίξουμε μπαντέματα. Εντάξει, αρχίζω πρώτος. Ο μπαμπάς γουρουνάκης πρέπει να κοιτάξει κρυφά κάτι και οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και αυτό το κάτι είναι κόκκινο. Ναι, το φόρεμά μου είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι το φόρεμά σου. Το αυτοκίνητο. Ακριβώς, το κόκκινο αυτοκίνητό μας. Η σειρά μου. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και είναι γαλάζιο. Η γαλάζια μπλούζα του Τζόρτζ. Όχι. Είναι κάτι μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι, να σου πω. Ναι.
Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Κέρδισα! Μπαμπά Γουρουνάκη, μήπως ξέρεις που είμαστε? Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Μόνο που αυτός ο δρόμος δεν μοιάζει καθόλου με τον δρόμο στο χάρτη. Ω, μπαμπά Γουρουνάκη, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Και πώς πάνε στο κάστρο των ανέμων από εδώ? Δώσ' μου μια στιγμούλα. Το βρήκα. Να πάρουμε τη γιαγιά και τον παππού. Δεν χρειάζεται να πάρεις τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ θα μας πάω στο κάστρο, ακόμα και αν μου πάρει μια μέρα. Σήμερα πρέπει να φτάσουμε. Εμπρός! Εδώ παππούς Γουρουνάκης! Παππού Γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος! Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό? Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκίνητο. Είναι μία υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ κάνουν πικνίκ. Πάρε λίγο χυμό πορτοκάλι, Αρκουδάκι. Τι πρέπει να πεις? Σε ευχαριστώ πολύ, Πέπα. Παρακαλώ πολύ, Αρκουδάκι. Πάρε και εσύ λίγο χυμό πορτοκάλι, κύριε δεινόσαυρε. Και τι πρέπει να πεις? Παρακαλώ πολύ, κύριε δεινόσαυρε. Μήπως το Αρκουδάκι και ο κύριος δεινόσαυρος θέλουν ένα μπισκότο? Δεν πεινάμε καθόλου. Έτσι η Πέπα και ο Τζόρτζ μπορούν να φάνε όλα τα μπισκότα. Ευχαριστώ, Αρκουδάκι. Τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Πέπα, Τζόρτζ, γρήγορα, ελάτε μέσα στο σπίτι. Μαμά, ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ μακριά. Είναι κεραυνός, Πέπα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταιγίδα και πολύ βροχή. Γρήγορα, όλοι μέσα, θα μας πιάσει η βροχή. Γιατί τέτοιος πανικός? Η βροχή είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο? Δεινόσαυρος. Ωραία, ο κύριος δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το Αρκουδάκι! Άφησε το Αρκουδάκι στον κήπο! Θα βρεχεί! Μη φοβάσαι, Πέπα, ο μπαμπάς θα σώσει το Αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά Γουρουνάκι, όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το Αρκουδάκι. Ευχαριστώ, γιαγιά Γουρουνίτσα. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκι. Ποιος θέλει να μπει μέσα στο σπίτι πρώτος? Εγώ! Εμπρός, λοιπόν! Πριν μπω μέσα στο δέντρο σπιτό μου, πρέπει να βγάλω τους λασπωμένους μπότες μου. Είμαι στο δέντρο σπιτό μου! Είμαι στο δέντρο σπιτό μου! Τζόρτζ, θέλεις να μπεις κι εσύ στο δέντρο σπιτό? Ναι, ποιος είναι? Ένα γουρουνάκι ονόματι Τζόρτζ θα ήθελε να σου κάνει επίσκεψη. Μπορεί να περάσει? Μόνο αν βγάλει τις λασπωμένες μπότες του. Τζόρτζ, βγάλε τις μπότες σου για να μπορέσεις να επισκεφθείς την Πέπα στο δεντρόσπιτο. Ποιος είναι? Τζόρτζ? Ναι, ποιος είναι? Η μαμά Γουρουνίτσα. Έχετε χώρο και για άλλους επισκέπτες? Πρέπει να πεις τις μυστικές λέξεις. Τότε μπορείς να μπεις στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μυστικές λέξεις? Πρέπει να σου τις ψιθυρίσω. Οι μυστικές λέξεις είναι η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Μάλιστα. Πες τι
αυτές μυστικές λέξεις. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Ακριβώς! Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Αυτές τις μυστικές λέξεις τις βρίσκω εγώ ως αχλές. Μαμά, πριν μπεις μέσα στο σπίτι, πρέπει να βγάλεις τις μπότες σου. Φυσικά. Και για το μπαμπά υπάρχει χώρος. Πες τις μυστικές λέξεις, μπαμπά. Μπορώ να πω διαφορετικές μυστικές λέξεις, παιδιά? Όχι. Ω, εντάξει. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Έλα, Τζόρτζ. Εγώ είμαι ο μπαμπάς και η μαμά. Εσύ θα κάνεις τα παιδιά. Παιδιά, είναι ώρα να πιούμε τσάι. Πρέπει να πλύνετε τα χέρια σας. Ο Τζόρτζ βάζει τις κούκλες στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, γιατί βάζεις τα παιδιά στο κρεβάτι, αφού είπαμε ότι θα πιούμε τσάι? Του Τζόρτζ του αρέσει να βάζει για ύπνο τις κούκλες. Παιδιά, κατεβείτε κάτω αμέσως. Αλλιώς δεν θα σας δώσω κέικ. Ο Τζόρτζ δεν ακούει. Είναι πολύ απορροφημένος με τις κούκλες του. Τζόρτζ, αν θέλεις να παίζεις με το κουκλόσπιτό μου, πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι. Να, Τζόρτζ, μπορείς να γεμίσεις την τζαγέρα με νερό. Παιδιά, κατεβείτε κάτω αμέσως. Μαμά, ερχόμαστε. Ο Τζόρτζ πάει να γεμίσει την τζαγέρα με νερό. Ο Τζόρτζ βρήκε μία αράχνη στον νηπτήρα. Ο Τζόρτζ θέλει η αράχνη να γίνει φίλη του. Η αράχνη αρέσει στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ αρέσει στην αράχνη. Η Πέπα λατρεύει να κάνει ότι πίνει τσάι. Πού πήγαν τα σοκολατένια μπισκότα, μπαμπά? Είχαμε ένα σωρό χθες. Συγγνώμη, μαμά. Πρέπει να τα έφαγα όλα χθες. Χω, χω, χω. Άτακτε, μπαμπά. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι. Βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά, βρήκα μια αράχνη στο δωμάτιό μου. Να τη χρησιμοποιήσω πρώτη, μπαμπά. Είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά να τη χρησιμοποιούν. Ακόμα κι εγώ πρέπει να διαβάσω τις οδηγίες. Είναι λίγο πιο δύσκολο από όσο νόμιζα. Η μαμά της Σούζη Προβατίνας έχει βιντεοκάμερα. Την ανοίγει κάπως έτσι. Ω, μπράβο σου, Πέπα. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη βιντεοκάμερα 3000. Είμαι πρόθυμος και έτοιμος να γυρίσω την πρώτη σας ταινία. Υπάρχει τρόπος να μην ακούγεται αυτή η φωνή? Δεν είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη βιντεοκάμερα 3000. Στην κάμερα της Σούζη, πατάς αυτό το κουμπί για να σταματήσει να μιλάει. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε... Τώρα δεν θα μιλάει άλλο πια. Μπράβο σου, Πέπα. Τι να τραβήξουμε πρώτα? Εμένα! Εντάξει, Πέπα. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Ας δούμε το βίντεο. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. πάλι. Εντάξει. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. πάλι. Μήπως να γράφαμε κάτι άλλο? Το βρήκα. Ο μπαμπάς θα βγει έξω και εμείς θα γυρίσουμε μία ταινία να του δείξουμε. Από εδώ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης πρέπει να περιμένει στην κουζίνα όσο η μαμά, η Πέπα και ο Τζόρτζ γυρίζουν κρυφά την ταινία τους. Μην κάνεις ματάκι, μπαμπά. Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι. Τζόρτζ, θες να ξεκινήσεις πρώτος? Είστε έτοιμοι? Μπορώ να έρθω να δω το βίντεο? Τελειώσαμε. Δεν μου φαίνεσαι και πολύ σε φόρμα, μπαμπά.
Η κοιλιάς είναι λίγο μεγάλη. Είμαι σε μεγάλη φόρμα. Θα σου δείξω. Τι θες να κάνω πρώτα? Πιάσε τα δάχτυλά σου έτσι. Εύκολο. Μπαμπά, μην κάνεις ότι δεν μπορείς να πιάσεις τα δάχτυλά σου. Δεν το κάνω στα ψέματα, Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί στα αλήθεια να πιάσει τα δάχτυλά του. Πω, μπαμπά. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Μάλλον πρέπει να κάνω λίγη γυμναστική. Ναι, μπαμπά. Ωραία, θα αρχίσω αύριο. Μπαμπά Γουρουνάκη, πρέπει να αρχίσεις γυμναστική τώρα. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Θα σε βοηθήσω εγώ. Όχου, εντάξει. Πέπα, θέλω να αναλάβεις εσύ να με γυμνάσεις. Τι πρέπει να κάνω πρώτα? Πρώτα πρέπει να κάνεις μερικά push-ups. Εύκολο. Ένα. Δύο. Ωραία. Πολύ καλά, μπαμπά. Τώρα θέλω να κάνεις 100 push-ups. 100! Ναι. Παιδιά, ελάτε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Έρχομαι κι εγώ μαζί. Όχι, μπαμπά. Είπαμε εσύ έχεις να κάνεις 100 push-ups. Ένα. Δύο. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζορτζ είναι στην κουζίνα και μαγειρεύουν. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης συνεχίζει να κάνει τα push-ups του. Ο μπαμπάς τα πάει πολύ καλά. 9, 10. Ναι. 11. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το παρακάνει. 12. Πάω να δω. 13. 14. 15. 16. 17. Μπαμπά Γουρουνάκη, κάνεις αβοιές. Θα έπρεπε να κάνεις push-ups. Είδα κάτι ενδιαφέρον στη τηλεόραση. Άτακτε, μπαμπά. Μπορεί ο μπαμπάς να έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παλιό μου ποδήλατο. Αχα, πολύ πλάκα θα έχει. Θα κάνω ποδήλατο και θα βλέπω και τηλεόραση ταυτοχρόνως. Μα είναι αδύνατο. Αυτό το πράγμα κάνει πολύ... Τζορτζ, εγώ θα μαζέψω τα ξυλαράκια και εσύ θα τα κουβαλήσεις. Πλάκα έχουν τα ξυλαράκια. Εντάξει, φτάνουν τόσα. Πολύ ωραία τα βάλατε. Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά Γουρουνάκη. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα, εμπρός. Κάνε πιο κι η μαμά Γουρουνίτσα. Μπαμπά, πάρε, είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά Γουρουνάκη.